Να καλησπερίσω τον Ασκληπιό Ζαμπέτα. Ασκληπιέ, μ' ακούς? Τ' ακούω λίγο, ναι. Τι κάνεις? Καλά, ωραία, ακούω την εκπομπή σου. Ακούς, ε? Ωραία, πώς σου φαίνεται μέχρι τώρα? Ωραία, εμπεριστατωμένη μου, λες πράγματα... Τα πάω καλά. Τα έχω κατατάξει. Τόσο όμορφα. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Λοιπόν, πες μου τώρα, εμφανίζεσαι στρίπες το 91, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Να σου πω την αλήθεια με τις χρονολογίες. Έχεις μπερδευτεί. Είμαι πολύ έτσι χαλαρός, γιατί δεν τις θυμάμαι πολύ καλά. Ωραία. Εγώ το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι με χρόνια. Θυμάμαι ότι μπήκα στις τρύπες την εποχή που τα παιδιά γράφανε στο στούντιο του Παπάζογλου το Τρύπο στον Παράδεισο. Ναι. Τότε δούλευα στο στούντιο του Παπάζογλου και συμμετείχα στην ηχογράφηση. Α, έγραψε εκεί πέρα δηλαδή. Δεν συμμετείχα σαν ηχολήπτη στην ηχογράφηση. Α, κατάλαβα. Και βέβαια γνωριζόμασταν πολλά χρόνια πριν. Με τα παιδιά. Είχαμε και κοινό στούντιο όταν παίζαμε, ας πούμε, με τους Mushrooms. Με τους Mushrooms, ναι. Και οι τρύπες είχαν κοινό στούντιο. Και τέλος πάντων έφτασε η στιγμή, την ώρα που γράφανε τα παιδιά στο Παπάζογλου, να μου κάνουν την πρόταση να παίξω στην μπάντα. Και από τότε ξεκίνησα να παίζουμε μαζί. Αυτό θα σε ρωτούσα. Πώς έτυχε και πήγε στις τρύπες, τι συνάντησες τότε, τι αισθάνθηκες στην πρώτη πρόβα? Λοιπόν, ήταν γενικά οι παρέες τότε στη Θεσσαλονίκη, οι μπάντες ήταν συγκεκριμένες. Ναι. Δηλαδή και αρκετά κοντά η μία με την άλλη. Οι τρύπες, αν και ήταν από δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ εμείς οι Mushrooms και η παρέα μου ήταν από ανατολική Θεσσαλονίκη, βρισκόμασταν όλοι στο κέντρο. Παίζαμε σε κοινά μαγαζιά. Τέλος πάντων, είμαστε μια παρέα. Τα παιδιά θέλανε δεύτερη κιθάρα να κάνουν πιο πλούσιο τον ήχο τους. Μου προτείνανε και φυσικά δέχτηκα, γιατί γούσταρα την μπάντα από παλιά. Ναι, σίγουρα. Και ξεκινήσαμε τότε, εντάξει, δεν ήταν και καμιά εποχή χρυσή, δηλαδή παίζαμε σε μικρά μπαράκια. Ήταν δύσκολα. Ωραία ήταν, μια χαρά ήταν, δύσκολα δεν ήταν. Δεν ήταν, ε. Μια χαρά ήταν. Ωραία. Τι έχεις, για πάση την έχεις? Θυμάμαι ότι η πρώτη συναυλία που κάναμε με τα παιδιά ήταν στα Χανιά. Στα Χανιά. Φοβερό γλέντι. Ναι. Μετά τη συναυλία. Στη συναυλία ήταν έτσι και έτσι. Mm-hmm. Ήταν έτσι ψηλό μάπα χώρο με πολλές αντιχύσεις. Αλλά μετά, μέχρι το πρωί γλέντι και λοιπά, ήταν πολύ ωραία φάση. Ωραία. Και η δεύτερη συναυλία που κάναμε ήταν αυτή που είπε στο Μπελφόρτ. Πού την ξέταψες? Στο Μπελφόρτ στη Γαλλία, ε. Όπου εκεί πέρα, πώς έγινε και πήγατε εκεί πέρα τώρα? Εκεί ήταν μια διοργάνωση, ήταν ένα τρομερό φεστιβάλ με ονόματα, το headline ας πούμε ήταν ο Σαντάνα, ναι, ναι. Texas. Και είχαν και μια σκηνή, ήταν μια περιοχή τεράστια με λίμνη, τρεις σκηνές, και σε μια σκηνή παίζανε πάντες από όλη την Ευρώπη. Και μέσα από το στούντιο του Παπάζουλου και από την Virgin έγινε η επαφή μου. Είχε πάρει ο τύπος. Μάλιστα μιλούσα μαζί του και κανονίζαμε τα διαδικαστικά. Ναι. Απίστευτη ιστορία. Φαντάζομαι τώρα η δεύτερη συναυλία με τις τρύπες ήταν αυτό. Ήταν δηλαδή μια συναυλία που... Φανταστικά πράγματα δηλαδή. Ναι, δεν την έχουμε ξανακάνει ποτέ. Ναι, ναι. Εντάξει, είχατε πάει και στο Λονδίνο αργότερα. Ναι, εκείνο ήταν άλλη φάση. Ναι, ναι. Εκείνο ήταν μικρό μαγαζί, ήταν... δικοί μας που το κανόνισαν. Τώρα αυτό που σου λέω στο Μπελφόρ ήταν φοβερή φάση. Ήτανε εκεί πέρα είχατε συναντήσει Έλληνες? Εποχή που ούτε στη Θεσσαλονίκη κανένας δεν μπορούσε να ονειρευτεί να το κάνει. Σίγουρα, σίγουρα. Είχατε συναντήσει Έλληνες εκεί πέρα, στη Γαλλία? Στη Γαλλία όχι. Όχι, ε. Και παρόλα αυτά πώς σας αντιμετωπίσανε? Τι να σου πω. Παίξαμε, καθίσαμε, ξέρω εγώ, ένα βράδυ είδαμε την υπόλοιπη συναυλία, οι υπόλοιπες μπάντες και φύγαμε. Γενικά, μπορώ να πω ότι είχε κοινό, ας πούμε, στη σκηνή μας που ήταν, αντιδρούσε καλά, οκ. Okay. Δηλαδή, δεν πήρα κανένα feedback από τον κόσμο εκεί πέρα, ναι, δεν μιλήσαμε, ναι, με τον κόσμο. Ήταν περισσότερο, καλά, κόσμος από όλη την Ευρώπη, ήταν μέσα φεστιβάλ. Αλλά δεν είχαμε κανένα feedback ότι... Ναι. Ωραία, καλά, θα σας ξαναφωνάξουμε. Δεν μας ξαναφωνάξαμε. Πάντως ήταν καλό. Ναι. Λοιπόν, τι έχεις να θυμάσαι από τις τρύπες, έτσι γενικά, οτιδήποτε? Τι να σου πω, Νίκο, πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά, βέβαια, δεν θα είναι. Πάρα πολλά πράγματα.
αυτά χαρακτηριστικά πράγματα που, που θυμάμαι είναι μετά από κάποια καλή συναυλία, μια καλή βραδιά, ότι γυρίζαμε ας πούμε στα καμαρίνια και καθόμασταν με μια αίσθηση του κενού, δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι έχεις αδειάσει, έχεις... Φύγαν όλα από μέσα ωραία. Σου δηλαδή. Αυτή η χαρακτηριστική αίσθηση, δεν μπορώ να την περιγράψω αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Που τη νιώθεις μόνο με δικά σου άτομα, δηλαδή δεν τη νιώθεις απλά όταν συμμετέχεις κάπου, ας πούμε. Είναι μόνο με δικά σου και κοντινά σου άτομα που μπορείς να το νιώσεις αυτό το πράγμα και να το συζητήσεις. Σίγουρα. Το άλλο που θυμάμαι είναι η αγωνία στο στούντιο, όταν γράφαμε το κεφάλι συγκεκριμένα, ας πούμε, τη ζάλη που γράψαμε τις κιθάρες με τον Πάντο και μετά αγκαλιαζόμασταν γιατί μας είχαν αρέσει τόσο πολύ. Γενικά φάσεις παρέας, ναι. Αγάπη και τέτοια. Ωραία, ωραία πράγματα. Κεφάλι γεμάτο χρυσάφι από τους αγαπημένους μου δίσκους. Και όχι μόνο, ο δικός μου. Λοιπόν, έκανα ένα γκάλωπ τελευταία, αυτό που έλεγα πιο πριν να μ' άκουσες. Ναι, άκουσες. Όπου ρωτάω διάφορα άτομα, φανς, ακροατές, να πούνε τις απόψεις αυτές που είπανε. Περισσότεροι θέλουν κάποιο live. Άλλοι πολλοί που δεν είδανε, σε διάφορες ηλικίες και μικρότερες, δεν το ζητώ για πιτσιρικάδες. Άλλοι δεν θέλουν, άλλοι θέλουν δίσκο. Εγώ, όπως είπα και πιο πριν, δεν δέχομαι αυτήν την ατάκα ότι έκλεισε κύκλος. Ναι. Δική σου άποψη, σκέφτηκες ποτέ να ξαναβγείτε όλοι μαζί στο stage ή κοιτάς μπροστά? Εντάξει, τέτοια κουβέντα δεν υπάρχει προς το παρόν, δηλαδή δεν, γιατί δεν υπάρχει καμία. Θυμάμαι όταν είχαμε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη μετά από το live το ghetto και σε είχα ρωτήσει ακριβώς το ίδιο πάλι και μου λες μπορεί μετά από ένα χρόνο, μπορεί μετά από 10, είναι στο μυαλό του Γιάννη αυτό. Ναι, κοίτα, ήταν κάπως ουσιαστικά απόφαση του Γιάννη ότι ήθελε να σταματήσει τη φάση με τις τρύπες. Ναι. Από την άλλη, δεν ξέρω, δηλαδή αν είναι να γίνει κάτι πρέπει να υπάρχει λόγος για να γίνει. Εμένα αυτό που μου έχει λείψει δεν είναι τόσο ένα live, όχι ότι δεν ήταν ωραία τα live με τις τρύπες, υπέροχα ήταν, αλλά αυτό που μου έχει λείψει είναι μετά την νύχτα των άλλων, ήταν, πιστεύω ότι η μπάντα ήταν σε πολύ καλό στάδιο, δηλαδή ξέρεις, σταματήσαμε μια αίσθηση ανικανοποίητη ότι κάτι ακόμα είχαμε να κάνουμε. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα θέλαμε κάτι ακόμα να κάνουμε. Δεν είναι τόσο ένα live, όχι ότι δεν ήταν ωραία τα live με τις τρύπες, υπέροχα ήταν, αλλά αυτό που μου έχει λείψει είναι μετά τη νύχτα των άλλων, ήταν, πιστεύω ότι η μπάντα ήταν σε πολύ καλό στάδιο, δηλαδή ξέρεις, σταματήσαμε μια αίσθηση ανικανοποίητη ότι κάτι ακόμα είχαμε να κάνουμε. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα θέλαμε κάτι ακόμα να κάνουμε. Και θα ήταν και ωραίο, γιατί μετά από εκεί αλλάζουν και λίγο οι μουσικές. Βλέπουμε συγκροτήματα με πιο ηλεκτρονικούς ήχους, μπερδέματα με ροκ και άλλα. Ναι. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και κάτι τέτοιο στις τρύπες, ας το πούμε. Ή και τα κλασικά τραγούδια που ξέραμε μέχρι τότε. Από την άλλη, οι τρύπες είχαν το εξής. Ποτέ δεν βιαζόταν να κάνουμε κάποια δουλειά. Ήτανε... Και έτσι κατά κάποιο τρόπο αποφεύγαμε και τις λούμπες της εμπορικότητας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάνοντας μια επιτυχία όπως το «Δε χωράς πουθενά», θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε ένα δίσκο το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Μια από τα ίδια. Επειδή πάντα ήμασταν και λίγο τεμπέλιδες σε αυτό το πράγμα και λίγο αργοί, το πράγμα οριμάζει, ακολουθούμε δηλαδή αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που ζούμε και τελικά δεν βγήκε το κεφάλι. Ναι. Που είναι εντελώς άλλο πράγμα. Ναι, άλλο διαφορετικός ήχος, ναι, άλλο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω αν είναι καλό ή κακό που σταματήσαμε. Αυτή η αίσθηση που σου λέω του ανεκπλήρωτου υπάρχει, αλλά τώρα άμα είναι καλό ή κακό δεν ξέρω. Αυτό είναι. Ένας φίλος μου λέει ότι θα μπορούσατε να κάνετε μια συναυλία και να δίνετε τα λεφτά σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν το είχατε σκεφτεί ποτέ αυτό? Μπα, εννοείς μετά. Μετά, και... ναι. Μωρέ, το θέμα είναι να λειτουργεί η μπάντα, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να βγαίνεις, να παίζεις
όταν δεν έχεις κάτι πραγματικά να πεις. Κάτι να πεις, ναι. Και σου λέω, πραγματικά δεν μου έχει λείψει το να κάνω συναυλίες, όσο μου έχει λείψει το... Η όλη φάση με την παρέα. Έλα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που είχα να πω αφορούσε κόσμο ή όχι στη συνέχεια, αλλά τέλος πάντων έτσι ένιωθα. Όταν είπατε τέλος και κάθεσαι στο σπίτι σου, μην έχοντας να πας σε πρόβα με τις τρύπες, τι ένιωσες, σου έλειψε? Αν και μετά από λίγο βρεθήκατε με τον Τόλιο στους γκέτο. Ναι, μου έλειψε γιατί οι τρύπες ήταν μια μηχανή που λειτουργούσε φοβερά. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια και τόση εμπειρία που είχαμε μεταξύ μας, ήταν σε σχέση σε μια μπάντα η χημεία που καθορίζεται, είναι καταπληκτικό πράγμα. Δηλαδή νιώθεις ότι συμμετέχεις σε ένα σύνολο που δουλεύει από μόνο του, σε πάει από μόνο του. Ναι. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να τα ανακαλύψουμε από την αρχή μετά. Όταν παίζαμε, όταν έπαιξε σε άλλες μπάντες, έπρεπε όλο αυτό το πράγμα, όλος αυτός ο χρόνος που δουλεύαμε να ξανακερδιθεί από την αρχή. Ναι. Είναι δύσκολο, είναι λίγο ψυχοφθόρο αυτό το πράγμα. Μάλιστα, λοιπόν. Γκέτο ξεκίνησαν δυναμικά και με όνειρα. Νιώθω τυχερός που σε είδα μαζί με τον Γκέτο. Τυχαία πηγαίνοντας σε μια συναυλία τότε στα πανεπιστήμια, άκουσα τον Γκούλαγκ, άλλη μπαντάρα. Ναι. Και μετά είδα εσάς, εκεί γνωριστήκαμε κιόλας. Γιατί τελείωσαν οι Γκέτο? Γιατί τα άτομα που συμμετείχαν, ο Αποστόλης ας πούμε, αποφάσισε να πάει να ζει στη Σύρο. Ναι. Ο Γιώργος ο Παπάζογλου έφυγε για Γερμανία. Γενικά είναι δύσκολο να κρατάς μια μπάντα στην Ελλάδα, το ξέρεις. Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό. Κάπως έτσι έγινε. Είχατε απήχηση σαν γκέτο, δηλαδή. Πώς το βλέπατε τότε το πράγμα? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι πήγε πολύ καλά το πράγμα, ναι, εμπορικά. Ναι. Και από εμπειρία έχω μάθει ότι οτιδήποτε για να, πρώτα απ' όλα για να οριμάσει και να έχει μια αποδοχή από το κοινό, πρέπει να κάνει και λίγο χρόνο να οριμάσει εσωτερικά. Οι Γκέτο δεν προλάβα να οριμάσουν εσωτερικά. Έγινε γρήγορα, έτσι. Ήταν γρήγορο αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήταν ωραίο. Εγώ δηλαδή ακόμα ακούω τραγουδιά. Ναι, ήταν ωραία δουλειά. Και παίζω και στην εκπομπή. Επιτέλους συνεργάστηκα με τον Αποστόλη του Ταδάτση που είχα γύρω μου. Φοβερή φωνή κι αυτός και με τους εκτός ελέγχου τότε. Βεβαίως παίζαμε για κάποια εποχή στους Μάσουμς, όταν έλειπε ο Γιώργος ο Κυριάκου, ο δεύτερος κιθαρίστας Φαντάρος, ναι, στη θέση του Δαδάτσης. Και τον γούσταρα πάρα πολύ σαν κιθαρίστα. Ωραία πράγματα, πραγματικά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα κοντινά μας. Ο νέος δίσκος στο Αγγελάκια με το Βελιώτη, πώς σου φάνηκε? Το καινούργιο δεν τον έχω ακούσει. Δεν τον έχεις ακούσει ακόμα? Γενικά, να τον ακούσω. Γενικά αυτά που κάνει με τα τρύπες ο Γιάννης και με το Βελιώτη και με τους επισκέπτες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και η φάση που κάνει με το Βελιώτη, αλλά και οι επισκέπτες. Να. Οι επισκέπτες μπορώ να σου πω ότι μου αρέσουν πιο πολύ από την φάση από τους λύκους και το καινούριο δίσκο. Σίγουρα, σίγουρα και εμένα. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ο δίσκος του Πάπη του Παπαδόπουλου που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα, τον άκουσες? Τον άκουσα, ναι, καταπληκτικός είναι. Ναι. Αν και θα περίμενα, ξέρεις, έτσι πιο... Θα περίμενα και στίχους μέσα, δηλαδή λόγια, τραγούδι και αυτά. Όχι, όχι, εγώ το περίμενα έτσι. Το περίμενες έτσι. Εντάξει. Δεν ήξερα, δεν είχα ακούσει τι ετοίμαζε, αλλά το περίμενα έτσι. Ναι. Γενικά, και εγώ είμαι σε αυτή τη φάση, ότι έχεις στο μυαλό σου μια μουσική που πρέπει να βγει. Ναι, σίγουρα. Αυτή την αγωνία του Μπάμπη χάρηκα πάρα πολύ που την έβγαλε και την έβγαλε καλά. Και εγώ το περίμενα πάντως αυτό. Λέω, κάτι θα δούμε. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, ένα βράσιμο, μια αγωνία που θέλεις να την κάνεις με τον τρόπο σου, να μην έχει περιορισμό και να μην έχει οτιδήποτε να το περιορίζει, να είναι απόλυτα μουσική. Η εικόνα, η φωνή, οποιοδήποτε στίχη, ας πούμε, θα το περιόριζα. Ναι, ναι. Και μπορείτε πλέον να κάνετε ό,τι θέλετε όλοι σας όσοι ήσασταν στις τρύπες. Πιστεύω σας εμπιστεύονται με τυφλά μάτια εταιρείες, οποιοδήποτε. Μα μην το λες. Με όχι. Γιατί δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να το κυκλοφορήσουμε. Με τους Γκέτο, ε. Ναι, 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 θυμάμαι το είχες πει αυτό. Ότι τους προσπαθήσατε με χίλια ζώρια να τους πείσετε. Πάρα πολύ. Είχαμε τρομερό πρόβλημα. Γιατί έτσι?
Ερώτηση τώρα. Δεν ξέρω. Κοίτα, η ιστορία με τις δισκογραφικές εταιρείες έχει τελειώσει. Δηλαδή καλά, οι δισκογραφικές έχουν πεθάνει σχεδόν. Που τις κυβερνούν, τις διευθύνουν, είναι μάνατζερ και σκυλάδικα. Δεν είναι. Έτσι, ναι. Δεν ασχολούνται πια με τη μουσική. Δεν έχουν καμιά σχέση. Ναι. Και πέρα πιστεύω ότι ό,τι μπορεί να κυκλοφορήσει καλό στην Ελλάδα πρέπει να κυκλοφορήσει από ανεξάρτητα, ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από ανεξάρτητες παραγωγές. Πλέον μπορείς να κάνεις και εύκολα μια δικιά σου εταιρεία, ναι. Έχεις το διαδίκτυο, ναι. Εύκολα αυτό μπορείς να εκφραστείς στον κόσμο. Ο κόσμος να είναι λίγο, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ναι, ναι. Πρέπει, θέλει συγκέντρωση, δηλαδή εδώ τα πράγματα είναι να μοιραστούμε σε στρατόπεδα, δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται για μουσική πραγματικά να συγκεντρωθούν και να βοηθήσουν τον άλλον. Ναι, έτσι, έτσι. Πρέπει να γίνει κάτι σαν κίνημα, δηλαδή. Κανονικά. Για να μπορέσουμε να... Πια. Βέβαια, ναι, ναι. Στον καιρό με τις τρύπες και με τα ξύλινα σπαθιά εκείνη την εποχή, ναι. Πολλές μπάντες είχαν βγει με την λογική ότι πουλάμε. Γράφω δύο τραγούδια και όχι δύο, εντάξει, οτιδήποτε, δεν θέλω να κρίνω τη δουλειά τους, αλλά ναι. Ότι τέλος πάντων θα κάνω καριέρα γίνουμε... μουσικού. Ναι, πάω να γίνουμε rockstar, δηλαδή. Δεν δουλεύει. Ναι, ναι. Και δεν ασχολούνται πια με τη μουσική. Δεν έχουν καμιά σχέση. Ναι. Και πέρα πιστεύω ότι ό,τι μπορεί να κυκλοφορήσει καλό στην Ελλάδα πρέπει να κυκλοφορήσει από ανεξάρτητα, ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από ανεξάρτητες παραγωγές. Πλέον μπορείς να κάνεις και εύκολα μια δικιά σου εταιρεία, ναι. Έχεις το διαδίκτυο, ναι. Εύκολα μπορείς να εκφραστείς στον κόσμο. Ο κόσμος να είναι λίγο, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ναι, ναι. Πρέπει, θέλει συγκέντρωση, δηλαδή εδώ τα πράγματα είναι να μοιραστούμε σε στρατόπεδα, δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται για μουσική πραγματικά να συγκεντρωθούν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Ναι, έτσι, έτσι. Πρέπει να γίνει κάτι σαν κίνημα, δηλαδή. Κανονικά. Για να μπορέσουμε να... Πια. Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Στον καιρό με τις τρύπες και με τα ξύλινα σπαθιά εκείνη την εποχή, ναι. Πολλές μπάντες είχαν βγει με την λογική ότι πουλάμε. Γράφω δύο τραγούδια και όχι δύο, εντάξει, οτιδήποτε, δεν θέλω να κρίνω τη δουλειά τους, αλλά ναι. Ότι τέλος πάντων θα κάνω καριέρα μουσικού. Ναι, πάω να γίνουμε rockstar, δηλαδή. Δεν δουλεύει. Ναι, ναι. Και ερχόμαστε πάλι στην αρχική φάση όπως ήμασταν και πριν, και δεν ξέρω αν ποτέ ξεφύγουμε από αυτή στην Ελλάδα, ότι αν θες να κάνεις μουσική πρέπει πραγματικά να το αγαπάς και να μην σε νοιάζει τίποτα άλλο. Όποιο και αν το τίμημα, δηλαδή, έτσι. Μια άκρη να ζεις, να βγάλεις κάποια χρήματα και να ερασιτεχνικά, ας πούμε, να κάνεις τη μουσική που είναι, γιατί για να ζεις από τη μουσική σε αυτό το είδος που αγαπάμε είναι ακατόρθωτο, ας πούμε. Εσείς πιστεύω ότι δεν γίνεται αυτό. Ζούσατε πράγμα, τότε, δηλαδή, εσείς, από τη μουσική. Στο εξωτερικό είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι τεράστιες αγορές και είναι αλλιώς. Αλλά αν θέλεις πραγματικά να κάνεις κάτι που το αγαπάς, πρέπει πρώτα να το κάνεις έτσι όπως ακριβώς το θέλεις και μετά να δεις αν μπορείς να το πουλήσεις. Αυτό είναι εντελώς αντιεμπόρικο, ξέρεις, από την αρχή του, ας πούμε. Ναι, ναι. Εσείς τότε σαν τρύπες ζούσατε από αυτό που κάνατε, δηλαδή είχατε και άλλες δουλειές ή κάνατε μόνο αυτό? Εγώ και ο Καράς δουλεύαμε ανέκαθεν και συνεχίσαμε να δουλεύουμε. Όσο ήμασταν στις τρύπες, δουλεύαμε σε άλλες δουλειές. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Μάλιστα. Προτού πάω στα δικά σου σχέδια, πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα? Τα είπαμε βέβαια λίγο τώρα πριν λίγο. Στην ελληνική σκηνή. Βλέπω τα σκηνή. Πράγματα. Βλέπω τρομερή παραγωγή τουλάχιστον στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, επειδή είμαι λίγο μέσα στη σκηνή της Θεσσαλονίκης. Ναι. Κυρίως με αγγλόφωνο στίχο. Ναι. Και με ελληνικό, αλλά και με αγγλόφωνο περισσότερο. Βλέπεις δηλαδή κίνηση στα δρόμενα? Βλέπω και επίσης βλέπω και κίνηση αρκετή έτσι σε πειραματικό χώρο, σε avant-garde χώρο. Ναι. Είναι αρκετά ενδιαφέρον χώρος και αυτός. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πού θα καταλήξει, δηλαδή δεν βλέπω κάτι που να μπορεί να αποκτήσει μαζικότητα όπως είχαν οι τρύπες, αλλά
και όταν παίζουν οι τρύπες, ποιος θα έβλεπε αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι, σίγουρα. Πώς βλέπεις το τότε με το τώρα? Το τότε με το τώρα? Ναι. Εγώ βλέπω ότι τα πράγματα ξεκινάνε από την αρχή, ας το πούμε πάλι, τώρα. Σε αυτή τη δεκαετία, στην επόμενη που θα έρθει. Να σου πω, βλέπω αυτή την εποχή, δεν μπορώ να κρίνω τώρα, ξέρεις, επειδή είναι κουβέντα που την κάνουμε συνέχεια, να μην πούμε τώρα πάλι, ξέρεις, το πάλι, τα ίδια, αυτό συμβαίνει, αυτό δεν συμβαίνει. Εγώ βλέπω πολύ καλούς μουσικούς, τεχνικά δηλαδή πολύ καλά, φρέσκες ιδέες και καινούργιες. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ο τρόπος να το βγάλουν αυτό προς το κοινό. Να δεν υπάρχουν ραδιόφωνα. Ναι. Δεν υπάρχουν χώροι για συναυλίες. Είναι τα γνωστά. Ναι, όντως. Τα οποία υπήρχαν και τότε, βέβαια. Εντάξει, ραδιόφωνα υπήρχαν. Και τότε το ίδιο πράγμα υπήρχε. Πάλι δεν υπήρχαν τα μέσα. Αλλά ήταν, ας πούμε, ο κόσμος που ασχολιόταν με αυτό το πράγμα ήταν πιο συγκεντρωμένος. Ναι. Ήταν πιο κοντά. Δηλαδή, όλες οι μπάντες ήμασταν πολύ πιο κοντά. Τώρα αυτό δεν το βλέπω. Το βλέπω λίγο κατακαιρματισμένο το πράγμα. Ναι. Μάλιστα. Και να πάμε τώρα στα δικά σου σχέδια. Τι θα δούμε από τον Ασκληπιό? Σε είδαμε και με τον... Να παίζω μουσική. Ναι. Να παράγω μουσική. Αυτό. Σε είδαμε και μαζί με τον Παυλίδη. Ναι, είχα παίξει και στο δίσκο το αυτό που είχαν βγάλει με τους B-Movies. Ναι, ναι. Σταμπάτησα με τον Παυλίδη. Γενικά κάναμε μια ομάδα και πήραμε ένα στούντιο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που για πρόβες και για ηχογραφήσεις. Ωραία. Έτσι ώστε να συγκεντρωθούμε και να μαζέψουμε κόσμο, να κάνουμε παραγωγές. Ξέρεις, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση. Να κάνετε και κάποια δισκογραφική δικιά σας, δηλαδή. Για να κυκλοφορείτε ό,τι θέλετε. Δισκογραφική, επειδή συγχαίρομαι τις εταιρείες. Ναι. Δεν σκοπεύουμε να κάνουμε. Ναι. Αλλά οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε σαν γνώσεις. Και να φέρουμε σε επαφή άτομα μεταξύ τους, αυτό το κάνουμε εγγυημένα. Αυτό είναι ο λόγος. Δηλαδή, θέλετε να συνεργαστείτε με νέα συγκροτήματα, με μουσικούς? Ναι, δεν έχουμε σκοπό, Sony και καλά, να κάνουμε εταιρεία, αλλά αν προκύψει αυτό, δηλαδή εμείς, σαν στούντιο, ας πούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε εταιρεία. Αν όμως βρεθούν, ας πούμε, 4-5 συγκροτήματα που θέλουν να κάνουν μια εταιρεία, εμείς θα τους βοηθήσουμε όσο γίνεται. Ναι, ναι. Και λες εμείς, ποιοι εννοείς εσείς? Για να καταλάβει ο κόσμος. Είμαστε μπάντες από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ τώρα παίζω με μια μπάντα του Sunsteps με αγγλικό στίχο. Ναι. Θα βγάλετε κάτι? Συγγνώμη. Θα βγάλετε κάποιο δίσκο, κάτι? Τώρα κάνουμε ετοιμάζουμε ένα σιγκλάκι να κυκλοφορήσουμε. Α, πολύ ωραία. Η άλλη μπάντα που είναι στο στούντιο είναι η Bad Trip και άλλη μια μπάντα η Minor Mind. Είσαι, βλέπω φούλα σχόλια. Ναι, μα ευχόμαστε κόσμος. Επίσης, εγώ δουλεύω ένα soundtrack τώρα μιας ταινίας μικρού μήκους. Αυτό, ναι, για πες μου, μου το είπες και χθες αυτό. Είναι μια ταινία που θα προσπαθούμε να προλάβουμε να κυκλοφορήσει στο φεστιβάλ της δράμας τώρα. Α, ωραία. Το 36. Ναι, ναι. Τι άλλο κάνω, και ετοιμάζουμε ένα project instrumental, αυτό θα το έλεγα λίγο πειραματικό, ναι, με τον Γιώργο τον Τόλιο και τον Χρήστο τον Καπράζη, το οποίο τώρα έχει αρχίσει να δουλεύεται. Δηλαδή είναι μια ιδέα που κυκλοφορεί καιρό τώρα, αλλά τώρα με την ευκαιρία και με το στούντιο που έχουμε έτσι μια βάση να μπορούμε να δουλεύουμε, έχει αρχίσει λίγο πιο σοβαρά να δουλεύεται. Ωραία. Ωραία πράγματα. Λέω, Νίκο, δεν μπορεί να αφήσει τη μουσική. Ναι, είναι σίγουρα. Νιώθεις κενός μετά. Έτσι είναι, νιώθεις, λέω, κενός μετά άμα την αφήσεις. Ναι, ο Καράς μου έλεγε ότι, ξέρεις, εμείς, λέει, γενικώς οι καλλιτέχνες, λέει, είναι άρρωστοι. Δεν μπορούν χωρίς αυτό. Τι να κάνεις. Ο Καράς τι κάνει μουσικά? Και αυτό θα περιμένω κάποια στιγμή, πιστεύω, να δω κάτι. Ο Καράς δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Όχι. Απέχει. Απέχει. Παρ' όλα αυτά σου είπε όμως ότι δεν μπορεί να σταματήσει. Καλά, αυτά τα λέγαμε παλιά και ξέρω σίγουρα ότι δεν μπορεί να σταματήσει. Και ξέρω σίγουρα ότι... Κάτι θα κάνει κάποια στιγμή. Κάτι, οπωσδήποτε κάπου θα βγει, ας πούμε.
αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει δώσει σημεία, δεν κινείται σε αυτό το χώρο. Ναι. Βρίσκεστε καθόλου οι παγιές τρύπες έτσι μαζί? Αραιά και πού. Αραιά και πού, ε. Ναι. Όχι, εντάξει, εγώ με τον Τόλιο βρισκόμαστε και από την εποχή του γκέτο, είμαστε συνέχεια μαζί. Ναι, ναι. Με τα παιδιά, τους υπόλοιπους όχι τόσο πολύ. Μάλιστα. Και δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Θα ήθελες να πεις κάτι στον κόσμο που μας ακούει και στον κόσμο που θα ακούσει αυτή τη συνέντευξη, οτιδήποτε δικό σου? Όχι, τι να πω, να είναι καλά. Και να τη βρίσκουν με ωραία μουσική. Έτσι, έτσι, να ξέρουν τι ακούνε. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που, να είσαι καλά, που μας έκανες παρέα. Σίγουρα όλοι αρέσαν αυτά τα λεπτά που ήσουν μαζί μας. Και θα περιμένουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Οκ. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νικό. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Γεια χαρά.